Μαρία, τι λες, τι λένε οι Τούρκοι, τι λένε οι τουρκικές εφημερίδες? Εγώ θα έλεγα ότι εδώ απαντούν με άλλον τρόπο, δηλαδή υπάρχει και εδώ μία έτσι εξοπλιστική κινητικότητα θα την έλεγα, γιατί ο Χουλουσία Κάρ το τελευταίο 24ωρο βλέπει συνεχώς ομολόγους του και κλείνει συμφωνίες, όπως είπατε και πριν από λίγο, με τον αντιστράτηγο, με τη Λιβύη, και συζητάει και σοβαρά εξοπλιστικά προγράμματα, είτε για να πιέσει την Αμερική, δηλαδή με τον Βρετανό χθες τον Υπουργό Άμυνας μίλησαν για τα Eurofighters, και μάλιστα βγήκε ο Τούρκο, ο Βρετανός, συγγνώμη, υπουργός, ο Μπεν Γουάλας, και έκανε δηλώσεις και είπε ότι ναι, συζητάμε για το μέλλον των εξοπλιστικών. Μάλιστα ρωτήθηκε και αν θα πάρει και τουρκικά drone η Βρετανία για να δώσει τα Eurofighters, τα μεταχειρισμένα βέβαια Eurofighters, στην Τουρκία. Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν μια τέτοια συζήτηση. Έρχεται σήμερα εδώ ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, με τον οποίο θα συζητήσουν επίσης εξοπλιστικά προγράμματα, και αυτό που λέγεται κυρίως είναι ότι η Τουρκία πιθανότατα θα βάλει το Ισραήλ για να μιλήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες για τα F-16. Ουσιαστικά προσπαθεί για να περικυκλώσει, θα λέγαμε. Για αυτό τον ακριβώς, αυτό για το είναι λόμπι. Ουσιαστικά μια απάντηση στους Γερμανούς, γιατί είναι προφανής η ενόχληση στην Τουρκία για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι μια απάντηση στους Γερμανούς και στους Αμερικάνους ότι θα ξαναδείτε, θα στρίψω αλλού το καράβι εγώ, αν εσείς συνεχίσετε να έχετε αυτή τη στάση. Γενικότερα απαντάει. Αυτό πρέπει να απαντήσει, το... θεωρεί ότι πρέπει να απαντήσει με κάποιο τρόπο στον εξοπλισμό της Ελλάδας και στην ενίσχυση την εξοπλιστική και την αμυντική της Ελλάδας. Προσπαθεί να δει τι θα κάνει και η ίδια για να μην μείνει πίσω. Έχει αγχωθεί η Άγκυρα, και μάλιστα εν ώψη και των εκλογών στο Κογκρέσο στις 8 Νοέμβρη προσπαθεί να εξουδετερώσει τα δύο λόμπι, τα πιο ισχυρά που θεωρεί εναντίον της, το ελληνικό και το αρμενικό, ενισχύοντας είτε το εβραϊκό είτε τις συνομιλίες της με τον Ιμπραχήμ Καλίν, τις συνομιλίες της με την Ουάσιγκτον.